Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Στην ανάγκη να πέσουν οι τόνοι και να αποκατασταθούν οι διμερείς διάβλοι επικοινωνίας, συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογκάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και τις προσπάθειες αντιμετώπισης τους, καθώς και για ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα των συνόρων και την αποκατάσταση των τουριστικών ροών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί η Τουρκία στη λίστα των ασφαλών τρίτων χωρών, εάν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν ότι αποτελούσε πάγια θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση επικοινωνία με την Άγκυρα, χωρίς αυτό επουδενή να σημαίνει εκπτώσεις στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Η Τουρκία συνεχίζει τις εμπριστικές δηλώσεις με απειλές και προειδοποιήσεις αξιωματούχων της αναφορικά με τις γεωτρήσεις στην ΑΟΣ και τον εναέριο χώρο. Ο Ακάρα έθεσε και πάλι ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών και έδειξε την ενόχλησή του για τις διπλωματικές συμμαχίες που κτίζει η Αθήνα. Την ίδια ώρα, ο Ζωζέπ Μπορέλ από την Κύπρο έστελνε νέο μήνυμα στήριξης απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Τούρκοι αξιωματούχοι κλιμακώνουν την επιθετική ρητορική τους με τον Χουλουσί Ακάρ να ζητά ξανά αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εκτοξεύοντας απειλές και προειδοποιώντας να μην τεστάρουμε τις ανοχές της Άγκυρας. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας ζήτησε παράλληλα μείωση του ελληνικού εναέριου χώρου στο όριο των χωρικών υδάτων και κάλεσε την Ελλάδα να μην ποντάρει σε συμμαχίες εις βάρος της χώρας του. Yani bu konuda ne kadar azimli ve kararlı olduğumuzu da tekrar söyledik. Bu sondaj faaliyetleri var, arama faaliyetleri var. Bunların her birinin herkesin anladığı fakat anlamak istemedikleri hukuki temelleri var. Efendim, akademik temelleri var, ekonomik temelleri var, mantıki izahları var. Fakat anlamak istemeyip diğer ülkelerle bir takım anlaşmalar, sözleşmelerle onlara kur yapmak suretiyle eğer bizim geri adım atacağımızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz diye kendine söylüyoruz. Αυτή η φρασιολογία είναι τελείως απαράδεκτη και καθόλου φυσικά επικοδομητική. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια έμπρακτη αποκλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας, προκειμένου να μπορέσουμε να συζητήσουμε τη μία και μοναδική διαφορά μας, που είναι η υιοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Εφόσον υπάρχει αυτή η έμπρακτη αποκλιμάκωση, εδώ είμαστε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί πάντα θέλουμε να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. Κάποιοι άλλοι δεν τους σέβονται. Οι Τούρκοι παράλληλα διαμηνύουν σε κάθε ευκαιρία την προσήλωσή τους στα σχέδια που πατούν στο μνημόνιο με τη Λιβύη. Biz Doğu Akdeniz'e en uzun sahili olan ülkeyiz. Dolayısıyla kıta sahanlığı açısından baktığınız zaman Türkiye'nin bölgede hak ve menfaatlerini savunmak için bu adımları atması son derece meşrudur. Bu da bizim milli vazifemizdir. Bundan elbette geri adım atmayacağız. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέπ Μπορέλ, μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα μετέβη στην Κύπρο, όπου πέταξε με ελικόπτερο πάνω από την Κυπριακή ΑΟΣ και έστειλε νέο μήνυμα στην Άγκυρα. On the Turkish grilling, the European Union is continuously demonstrating its unwavering support to and the solidarity with Cyprus. Ο Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε ότι η Κύπρος με διπλωματικά μέσα επιχειρεί να αντικρούσει τις τουρκικές προκλήσεις, περιγράφοντας σε συνέντευξή του με μελανά χρώματα μια ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή. Για αν θεωρήσουμε ότι μπορούμε στρατιωτικά να δώσουμε μάλλον λύση, αν θέλετε, μέσα από τη στρατικοποίηση, θα είναι το τέλος βεβαίως και του κυπριακού ελληνισμού, κάτι που δεν το επιθυμούμε. Και δεν είναι μια νότα απεσιοδοξίας ή παράδοσης, το αντίθετο. Οφείλεις να γνωρίζεις τις πραγματικότητες για να επιλέγεις τα όπλα. Τη Δευτέρα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στην Τινησία, συνεχίζοντας τον διπλωματικό του μαραθώνιο σε ένα ταξίδι που είχε αναβληθεί λόγω του κορονοϊού. Λοιπόν, καλώς ορίζω τον Χρήστο Κόνστα και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Και ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλη του την πολιτική διαδρομή, αλλά και από το ρεπορτάζ όπως το λαμβάναμε εμείς συνάδελφοι, πάντα ήταν οπαδός των επικοινωνιών ανάμεσα στις χώρες. Θεωρεί ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτοί, οι ηγέτες πρέπει να συζητούν και εκτιμά ότι με το διάλογο μπορούν να λυθούν ενδεχομένως και τα πιο δύσκολα προβλήματα. Τώρα, αυτή η επικοινωνία έγινε σε μια στιγμή, Χρήστο Κόνστα, που η τουρκική προκλητικότητα χτυπάει κόκκινο και ο Χουλουσί Ακάρ εδώ και δύο μέρες λέει τα μύρια όσα για αποστρατικοποίηση των νησιών μας. Παραλύρι. Καταρχάς, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτό το τηλεφώνημα έγινε λίγο αφού ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Χοζέ Μπορέλ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωζώνης, πρώτα στον Εύρο και μετά στην Κύπρο. Έτσι, όπου σηματοδοτήθηκε ότι εδώ είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα κύριοι.
Και μην ξεχνούμε ότι με την προηγούμενη επίσκεψη στο φράχτη του Εύρου, μετά την απόπειρα εισβολής που είχαν επιχειρήσει μέσω της εργαλειοποίησης των μεταναστών και προσφύγων, τότε είχε σηματοδοτηθεί μια τεράστια ήττα της τουρκικής προκλητικότητας. Έτσι, έκτοτε ο Τούρκος έχει κάτσει φρόνημα στον Εύρο. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Ήρθε λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωζώνης, ότι έχουμε το αντίστοιχο τέλος πάντων, έδειξε τα όρια και αμέσως μετά είχαμε μια επικοινωνία. Αυτή η επικοινωνία δεν έγινε τυχαία. Προηγήθηκαν πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες από την κυρία Ελένη Σουρανή και τον Καλίν, τον εκπρόσωπο του Ερντογάν, τον Ιμπραήμ Καλίν, για το πλαίσιο. Έχει ξαναγίνει αυτό, να συζητούν οι δύο πρωθυπουργοί, Έλληνας και Τούρκος, για θέματα χαμηλής πολιτικής. Σας θυμίζω την ιστορία με τους σεισμούς, που πάλι εκτονώθηκε η ελληνοτουρκική κρίση όταν δείξαμε το ενδιαφέρον μας για τους σεισμούς. Και τώρα πάλι η συζήτηση, σύμφωνα με αυτά που μας είπανε, ήταν σε θέματα χαμηλής πολιτικής. Ο κορονοϊός, το άνοιγμα των συνόρων όσον αφορά τις τουριστικές ροές. Προφανώς η Τουρκία βλέπει ότι χάνει το παιχνίδι του τουρισμού φέτος, το χάνει εντελώς και θέλει να μπει στο παιχνίδι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ξεκινάμε από τα χαμηλά και ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Αυτά, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, είναι τα βασικά τα οποία μαθαίνουμε. Γιατί τα σημαντικά και αν συζητήθηκαν δεν θα τα μάθουμε. Ναι. Και υποψιαζόμαστε ότι δεν ήταν μόνο μια κουβέντα χαμηλής πολιτικής. Πάντως έτσι ξεκινάει μια συζήτηση μετά από πάντα έτσι ξεκινάει, είναι δεδομένο, αλλά αποκλείεται μια τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη όταν έχουμε τόσα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Εντάξει, είναι σαφές ότι δεν συζήτησαν για τον κορονοϊό. Δεν συζήτησαν για το άνοιγμα των συνόρων. Εκεί μπορεί να συζήτησαν λιγάκι. Εκεί μπορεί να συζήτησαν για την Τουρκία, την καίει αυτό το θέμα. Δεν την καίει απλώς. Η Τουρκία είναι ήδη καμένη και αν δεν έχει τουρισμό φέτος, θα είναι το τέλος της οικονομικής της πρώην αυτοκρατορίας. Είναι σαφές ότι δεν συζήτησαν το πόσο καλά θέλουμε να γειτνιάζουμε, διότι και πριν από μια... Γιατί δεν γειτνιάζουμε καλά. Γιατί δεν γειτνιάζουμε καλά. Ποτέ δεν γειτνιάζαμε τελικά καλά. Και γιατί μετά από 2 ώρες βγήκε ο Υπουργός Άμυνας και άρχισε και έριχνε πάλι τις γνωστές αερορουκέτες του. Αλλά θέλω να πω ότι ο Ερντογάν δείχνει πια ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένος από παντού. Είναι εχθρός με όλους. Με όποιον και να συναντήσει είναι εχθρός. Είναι εχθρός με τον Γάλλο, μόνο με τον Τραμπ τα πάει λίγο καλά. Αν και ο Τραμπ δεν τα πάει καλά ούτε με τον εαυτό του πια, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία νομίζω. Δεν τα πάει καλά με τον Ρώσο, δεν τα πάει καλά με τον Αιγύπτιο, δεν τα πάει. Στα όρια είναι να μην τα πάει καλά και με τον Λίβιο, με τον Ιταλό δεν τα πάει καλά. Με εμάς... Όχι με τον Ιταλό, έχει αποκαταστήσει διάβλους επικοινωνία. Αλλά εμείς έχουμε υπογράψει ήδη την ΑΟΣ, επομένως και εκεί ξέρει. Θέλω να πω δηλαδή, όπως επαναπροσέγγιση επιχειρήθηκε και με το Ισραήλ. Μην το ξεχνούμε αυτό. Εντάξει, είναι λεπτές ισορροπίες και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ερντογάν είναι ο μέτρη του να πατάει σε πολλές βάρκες. Ναι, μόνο που πλέον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος Ερντογάν ότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο από παντού. Δεν είναι μόνο η γεωπολιτική, είναι και κυρίως η οικονομία. Εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός εμφανίζεται πιο ισχυρός. Εμφανίζεται πιο ισχυρός γιατί είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμφανίζεται πιο ισχυρός διότι έχει το απόλυτο δίκαιο και εντός του ΝΑΤΟ. Και εμφανίζεται και πιο ισχυρός διότι η Ελλάδα ποτέ δεν διεκδικούσε. Δεν παραχωρεί όμως, αλλά δεν διεκδικούσε. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, αν το τηλεφώνημα αυτό ήταν θετικό, υπάρχει κανείς που θεωρεί ότι δεν πρέπει να συνομιλεί με τον πρόεδρο Ερντογάν? Όχι. Υπάρχει κανείς ο οποίος λέει ότι η διπλωματία είναι ισχυρότερη του πιστολιού? Όχι. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο, και αυτό νομίζω επιδιώκουν όλοι οι εταίροι της μεγάλης λεκάνης της Μεσογείου, να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Γιατί πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα αισθανόμαστε ότι η Μεσόγειος τίνει να μετατραπεί σε μια πυρητιδα αποθήκη και δεν το θέλει κανείς, έτσι. Πάμε να προχωρήσουμε, να πάμε σε άλλα φλέγοντα ζητήματα, στην υπόθεση της Νοβάρτης. Λοιπόν, ο εξοδικαστικός συμβιβασμός ανάμεσα στην εταιρεία και το αμερικανικό δημόσιο πυροδοτεί σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τα κόμματα να ερμηνεύουν διαφορετικά τις εξελίξεις. Πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση αποζημίωσης υπέρ του ελληνικού δημοσίου προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενώ κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στον Άριο Πάγο αναφορά προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αδικήματα που αφορούν στην ηχογραφημένη συνομιλία Παπά Μιονή.
Το κλείσιμο της υπόθεσης Νοβάρτης στις Ηνωμένες Πολιτείες με εξοδικαστικό συμβιβασμό ύψους 346 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 310 εκατομμύρια αφορούν τη χώρα μας, αλλά χωρίς εμπλοκή πολιτικών προσώπων, δημιουργεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των κομμάτων. Το κλείσιμο της υπόθεσης ρίχνει τίτλους τέλους σε μια σκευωρία που έχει καταρρεύσει εδώ και καιρό. 10 πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δύο πρώην πρωθυπουργοί, διασύρθηκαν επί χρόνια, δίχως να προκύψει το παραμικρό στοιχείο σε βάρος τους από τις έρευνες των ελληνικών και των αμερικανικών αρχών. Τι έχουν να πούν τώρα οι μαγαζάτορες του ΣΥΡΙΖΑ και οι πλασιέ των δίθεν αποκλειστικών για τις έρευνες του FBI, θα ζητήσουν συγγνώμη. Η εταιρεία παραδέχεται όσα Νέα Δημοκρατία και Κινάλ στη χώρα μας συνεχίζουν με θράσος να αποκαλούν σκευωρία. Από τα 340 εκατομμύρια ευρώ που συμβιβάστηκε να πληρώσει συνολικά η Νοβάρτης, 410 εκατομμύρια αφορούν την Ελλάδα. Το πρόστιμο αυτό επιβλήθη βάσει νόμου του 1977 περί πρακτικών διαφθοράς, όπως αναφέρει επιλέξη για την τιμωρία πληρωμών σε ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους, στη συγκεκριμένη περίπτωση σε Έλληνες αξιωματούχους. Ομολόγησε δηλαδή ότι την περίοδο 2012-2015, όπως αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου, διεύθερε γιατρούς, υπηρεσίες και μέλη της κυβέρνησης στην Ελλάδα. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας μέσα στον πανικό της να θολώσει τα νερά είναι τραγελαφική. Να αναρωτηθούν όσοι μας ακούνε, γιατί επί τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε κάτι για αυτό. Γιατί δεν ασχολήθηκαν με το υπαρκτό, όπως έχει πει εδώ και χρόνια τη Βουλή ο αρχηγός της κομματικής αντιπολίτευσης τότε, ο κ. Μητσοτάκης, με ένα υπαρκτό ζήτημα διαφθοράς. Αντί να ασχοληθεί λοιπόν με αυτό το υπαρκτό θέμα, κατασκεύασε μια πολιτική σκευωρία για να σπηλώσει αντιπάλους, μεταξύ των οποίων δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια σκευωρία χωρίς κανένα στοιχείο. Είναι η απόλυτη δικαίωση αυτών που λέγαμε από την αρχή, ότι πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων, αποκάλεσε επισήμως η Βουλή πια συμμορία κατά τον ποινικό κώδικα, η οποία προσπάθησε να εμπλέξει πολιτικούς για να διαλύσει δύο κόμματα και από ό,τι φαίνεται τώρα στην κουρανακριτική και κάποιοι για να βγάλουν χρήματα. Αν σκεφτείτε ότι θα ξεκινήσουμε την έρευνα σήμερα, δεν το είχαμε χάσει 3,5 χρόνια μέσα από νόφουσκες, δεν έχει ευθύνη η κυρία Τουλουπάκη λοιπόν που τώρα ο Νοβάρτης Ελλάς πληρώνει 200-300 εκατομμύρια στην Αμερική και στην Ελλάδα μηδέν. Δεν έχει ευθύνη. Εσείς πάντως... Που αντί να κάνει τη δουλειά της έκανε πανιά του ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε στο κενό η άθλια κατασκευή του ΣΥΡΙΖΑ και του παραδικαστικού κυκλώματος που έστησε με τη βαθιά δεξιά. Δεν περιμένουμε να ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς που κατασυκοφάντησαν. Δεν έχουν αλλάξει το παραμικρό. Τους αφήνουμε να αυτογελιοποιούνται με τις ανακοινώσεις τους. Κανένας δεν συζήτησε τις αργοπορίες 4,5 χρόνια που κυβέρνησε η προηγούμενη κυβέρνηση στο να ζητηθεί από τη χώρα μας, από την Νοβάρτης, στο πλαίσιο αυτών των διεθνών εξελίξεων, πόσες χώρες ήταν να αποζημιωθούμε. Μέχρι και σήμερα, ποιο ήταν το κεντρικό επιχείρημα όλων των στερεχών του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνανε σε όλα τα κανάλια? Ότι το FBI, έτσι μας λέγανε, και οι αμερικανικές αρχές ενέπλεκαν τους Έλληνες πολιτικούς στην σκευωρία, στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Είναι μία κατάληξη πιστό αντίγραφο της Siemens. Και θέλω να ρωτήσω γενικά, ο κύριος Λοβέρδος, που εύχομαι να είναι αθώος, ο κύριος Γεωργιάδης, που εύχομαι να είναι αθώος, ελέγχονται αυτή τη στιγμή από την ελληνική δικαιοσύνη? Ο ένας διοκόμενος, ο άλλος ελεγχόμενος. Από το παραδικαστικό που χτίσατε και στήσατε ελέγχονται. Τέτοιου είδους εξοδικαστικοί συμβιβασμοί αποτελούν στην ουσία deal μεταξύ κρατών και μεγάλων εταιριών. Ούτε αποτυπώνουν την αλήθεια, ούτε πολύ περισσότερο αποδεικνύουν την έκταση και τους πραγματικούς υπεύθυνους των σκανδάλων. Από αυτή την άποψη, η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστούν δικαιωμένοι από αυτή την εξέλιξη, υπηρετεί το γνωστό από προσανατολιστικό δικοματικό καυγά και τη συγκάλυψη της μπόχας που αναδύουν τα παρεδώσε με μεγαλοεπιχειρηματίες που όλες οι κυβερνήσεις είχαν. Αυτοί που λέγανε ότι το FBI και κοροϊδεύανε τον ελληνικό λαό, συκοφαντώντας τους πολιτικούς αντιπάλους, ότι υπάρχει έρευνα του FBI που έχουν βρει στοιχεία, όπου τα πιάνει ο ένας υπουργός, τα έπαιρνε ο άλλος, τα έπιαναν και τα σχετικά, όλα αυτά ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Ένα εκοφαντικό ψέμα. Για μεγάλη νίκη υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς έκανε λόγο στις παρεμβάσεις ο Παύλος Σαράκης, δικηγόρος των προστατευόμενων Ελλήνων μαρτύρων της έρευνας των Αμερικανικών αρχών για την Νοβάρτης. Αισθανόμαστε το δικηγορικό μας γραφείο και οι τρεις μάρτυρες οι οποίοι προσέφηγαν στην Αμερικανική δικαιοσύνη πλήρης
δικαίωση για τον τιτάνιο αγώνα που δώσαμε ενώπιον της Αμερικανικής δικαιοσύνης για τις αθέμητες πρακτικές της Νοβάτης στην πατρίδα μας. Είναι μια μεγάλη νίκη υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς και την αφιερώνουμε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που πλήρωσαν ακριβά την διαφθορά στον χώρο της υγείας στην πατρίδα μας. Η κυβέρνηση διερευνά κάθε πρόσφορο τρόπο αποζημίωσης του ελληνικού δημοσίου, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Η δικαιοσύνη οφείλει απερίσπαστη να συνεχίσει τη δουλειά της, ώστε αφενός να τιμωρηθούν όσοι ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο και αφετέρου να αποκαταστήσει Νοβάρτης τη ζημία που προκάλεσε στο δημόσιο και τους πολίτες. Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση αναλαμβάνει άμεσα την πρωτοβουλία να διερευνήσει κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να αποζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο, ενεργοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό και το νομικό συμβούλιο του κράτους. Η Όλγα Γεροβασίλη και ο Φώτης Κουβέλης κατέθεσαν αναφορά στον Άριο Πάγο με αφορμή την ηχογραφημένη συνομιλία Παπά-Μιονή, ζητώντας να ερευνηθούν αυτεπαγγέλτως διοκόμενα δικήματα. Δεν μπορεί να μετατραπεί η Ελλάδα σε μια χώρα κασέτας. Δεν προστατεύεται τίποτε αν το επιτρέψουμε αυτό, αν το επιτρέψει η ελληνική δικαιοσύνη. Η χώρα μας θα πρέπει να περάσει παρακάτω στα θέματα που την αφορούν και να προχωρήσει στη διερεύνηση αυτού του σκανδάλου, όπως ομολογείται πια, και η οποία βεβαίως η αποκάλυψη σκανδάλου και η αποδοχή από την πλευρά και της Αμερικής και της Νοβάρτης είναι κόλαφος για τη Νέα Δημοκρατία που αίσθησε τη σκευωρία, ότι είναι σκευωρία και όχι σκάνδαλο. Το κείμενο της αναφοράς προς τον Άριο Πάγο κάνει λόγο για μεθοδευμένες ενέργειες Μιονή που κρατούσε, όπως αναφέρεται, 4 χρόνια στα συρτάρια του τη συνομιλία. Λοιπόν, Χρήστο, έχουμε ένα πόρισμα της Νοβάρτης. Έχει ξεσπάσει τώρα για τη μετάφραση πάλι μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι το δυνατό σημείο του ΣΥΡΙΖΑ η μετάφραση στα από τα αγγλικά. Εντάξει. Ποτέ δεν λοιπόν, παρά τα αυτά παράγει πολιτικά αποτελέσματα και κυρίως πυροδοτεί πολιτικές κόντρες. Σημαντικό, η μετάφραση, επειδή χθες το απόγευμα τέτοια ώρα διάβαζα την ανακοίνωση. Το πόρισμα εννοείς του Υπουργείου... Όχι, όχι, της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Γιατί αυτό ήταν. Ουσιαστικά η Επιτροπή Κεφαλαγοράς για να επιτρέψει στην Νοβάρτης να συνεχίσει να είναι στην Wall Street, της λέει θα πληρώσεις όχι μόνο εσύ, αλλά και οι θυγατρικές σου. Ναι. Και η θυγατρική σου στην Ελλάδα θα πληρώσει. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του συνολικού ποσού που θα καταβάλει η Νοβάρτης είναι, αφορά και την Νοβάρτης Ελλάς. Και από εκεί είναι και η ελπίδα η δική μας, τελευταία στιγμή, να πάμε να διεκδικήσουμε... Αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Πέτσας σήμερα, ότι η Ελλάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην τελευταία φάση αυτής της ιστορίας να διεκδικήσει αποζημίωση. Γιατί τα 323 εκατομμύρια τα οποία καταλογίζονται στην Νοβάρτης για αθέμητες πρακτικές πολυεθνικής θα καταβληθούν στο αμερικανικό δημόσιο. Και εδώ αποδεικνύεται, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, για να πιάσουμε το νήμα. Απλώς να πω ότι η Ιαπωνία θα διεκδικήσει 27 εκατομμύρια. Ναι. Γιατί εκεί το δικαστήριό της επεδίκασε ευθύνες για τις συγκεκριμένες πρακτικές. Άρα θα τα διεκδικήσει τα 27 εκατομμύρια. Εμάς δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να δικαιολογεί την διεκδίκηση ενός μέρους αυτών των αποζημιώσεων. Δεν παρακολούθησα την παράλληλη δικαστική, τις παράλληλες δικαστικές πράξεις που ενδεχομένως έγιναν ή δεν έγιναν. Από το αποτέλεσμα προκύπτει μάλλον ότι δεν έγιναν, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, δεδομένου ότι σε όλο τον κόσμο ήταν ένα σκάνδαλο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συνταγογράφησης. Και στην Ελλάδα, υπερσυνταγογράφησης, και στην Ελλάδα μετετράπησε πολιτικό σκάνδαλο με επιχείρηση εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων κατά πώς καταλογίζει η κυβέρνηση, τότε αξιωματική αντιπολίτευση, στην τότε κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι ότι από αυτή την ιστορία το ελληνικό δημόσιο ουδέν έχει κερδίσει, πέραν της τοξικότητας, του διχασμού που προκάλεσε αυτή η ιστορία. Και αν θες ακόμα τα πόνερά της διαχειριζόμαστε εμείς καθημερινά. Ναι. Θα ξεκινήσω με την αντικειμενική παρατήρηση που είχαμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια που ξέσπασε η ιστορία του σκανδάλου Νοβάρτης. Ότι υπάρχει σκάνδαλο. Σωστά. Ναι, εντάξει, έτσι δεν λέγαμε. Το και έτσι δεν συνεχίζουμε όμως να λέμε. Ναι. Ότι υπάρχει σκάνδαλο. Ναι. Αυτό το σκάνδαλο επίσης λέγαμε και οι πιο ειδήμονες υποστήριζαν ότι κόστισε στο ελληνικό δημόσιο δις.
Ναι. Τώρα, επειδή έχουμε ακούσει περίοδο... πολλά, κρατάω και μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν προσδιορίστηκαν. Ωραία. Αυτά. Να το πούμε και κυρίως δικαστικά για την δεν ερευνήθηκαν. Γιατί αυτό που ακούγαμε εμείς αντί για αυτά τα δύσπουλε εσύ και που είναι η ουσία για τον ελληνικό λαό, ακούγαμε πότε θα μπουν στον Άδωνη Βραχιολάκια ή πότε θα στον πιάσουν Αντώνη τον Σαμαρά πολιτικό, ναι. Τον πολιτικό που ωραία. Τον βρήκαν με έμβασμα 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ή ακούγαμε, συγγνώμη, για την τροχύλατη εκείνη την περίφημη διάσημη τροχύλατη βαλίτσα που έμπαινε με τη μίζα, που έμπαινε με τη μέσα αρχηγού κράτους από την κεντρική πύλη του Μεγάρου Μαξίμου. Ωραία. Λέω ότι η τρίτη αντικειμενική παρατήρηση που λέγαμε όλοι και με τις εκτιμήσεις των ειδημόνων του χώρου της υγείας, ότι η ιστορία στήχησε στο ελληνικό δημόσιο το σκάνδαλο Νοβάρτης αρκετά δις. Ναι. Δεν όχι θέλετε μόνο να πούμε δις. Να τελειώσω λίγο. Ναι, τον διακόπτω, όλη φούσκα του φαρμάκου. Τον διέκοψα κι εγώ. Συγγνώμη, Βαγγέλη. Ας ολοκληρώσω. Κόστησε όμως πολλά δις, Χρήστο μου. Δεν θέλεις να το υποστηρίξεις. Εκατοντάδες εκατομμύρια ξέρουμε όλοι ότι κόστησε πολλά δις. Αυτά τα δις δεν ξέρω αν πρέπει να τα επιστρέψει η κυρία Νοβάρτης. Ένα. Δεύτερον, πού τα έδωσε η Νοβάρτης αυτά τα δις. Πού τα έδωσε. Μα αποδείχθηκε. Ποιους χρήσωσε. Ποιους. Όνομα, διευθύνσεις. Αυτό το ξέρει όλη η αγορά. Το ξέρουν οι Αμερικανοί. Εσύ το ξέρεις. Με φυσικά. Εγώ δεν το ξέρω. Να. Εγώ δεν το ξέρω. Ξέρεις που το ζούσα. Τα ονόματα. Ένα-ένα. Ξέρεις τα ονόματα που τα πήρανε. Να σου, περιγράψω βαφτίσια γιατρών του κρατικού συστήματος υγείας που παίρνει 1000 ευρώ και να κάνει βαφτίσια στη Μύκονο. Να σου περιγράψω φιλοξενίες κορυφαίων διευθυντών. Να σε καλέσω εισαγγελέα να καταθέσει. Ας τον καλέσει. Αυτό λέω. Μα το πρόβλημα Βαγγέλη, δεν φωνάξω τον κύριο. Πώς το λέγανε. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη. Δεν έχω καλέσει τον κύριο Φρουζή. Φρουζή. Βεβαίως. Θα έπρεπε να κληθεί. Για να καταλάβεις τι. Βεβαίως, θα έπρεπε να κληθεί. Δεν κλάθηκε κανένας όμως. Ναι, θα έπρεπε να κληθεί, λέει ο κύριος Φρουζής. Ναι, γιατί ασχολούμαστε με την τροχύλα τη βαλίτσα. Ρε Χριστό, όταν βγαίνει ένας δημοσιογράφος και λέει ότι εγώ γνωρίζω αυτούς που τα πήρανε, ο εισαγγελέας πρέπει να σε καλέσει σε ένα τέταρτο από τώρα. Σε ένα τέταρτο. Μα δεν υπάρχει. Το λιγότερο, το περισσότερο σε ένα τέταρτο. Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να είναι άπαξιο εισαγγελέα. Κρατάω ρολόι εγώ. Αλλά αν αυτό λοιπόν συμβαίνει, αν αυτό συμβαίνει και γνωρίζεις εσύ ποιοι τα έχουν πάρει από την Νοβάρτης. Μα το ξέρουν οι Αμερικανοί. Εγώ λέω ότι το ξέρεις εσύ, δεν ξέρω τι ξέρουν οι Αμερικανοί. Αυτό σημαίνει, ότι η Νοβάρτης λειτουργούσε σαν οικονομικό παρακράτος. Εδώ θέλω να καταλήξω. Και τα έπαιρναν πολλοί. Και τα πήρανε πολλά. Πάντως, 4.000 άνθρωποι. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, 4.000 αγαπητοί άνθρωποι. Συνάδελφοι, από όταν ακούμε ότι μία πολυεθνική χρησιμοποίησε αθέμητες πρακτικές. Έτσι. Έχουμε διαχειριστεί και εδώ και στο παρελθόν και παγκοσμίως μας έχουν απασχολήσει ανάλογα σκάνδαλα. Παντού αποδόθηκαν ευθύνες. Εδώ αποφασίσαμε να στείλουμε τον πικραμένο στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι και αναρωτιέμαι. 6 χρόνια αυτή τώρα η ιστορία εμένα μου έχει αφήσει τα εξής ερωτηματικά να τα θέσουμε. Ποιος ήταν ο πολιτικός με τη μίζα των 13 εκατομμυρίων, αν υπήρξε. Γιατί αν δεν υπήρξε και ήταν λάσπη, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ζητηθούν ευθύνες από αυτούς που διακινούσαν αυτή τη λάσπη. Πού είναι τα έγγραφα του FBI τα οποία ενέπλεξαν τους 10 πολιτικούς. Πού είναι αυτό το φιρμάνι που μας ήρθε. Επίσης, γιατί κάθε τρεις και λίγο, για να φρεσκάρουμε και τη μνήμη του κόσμου που διάβαζε και εφημερίδες, προαναγγέλλονταν βραχιολάκια από τον Άδωνη Γεωργιάδη μέχρι τον Ανδρέα Λοβέρδο. Όλους τους εμπλεκόμενους τους συνελάμβαναν από Σάββατο σε Σάββατο. Δεν μπορούσε να πάει στην Αμερική ο υπουργός. Ναι, επίσης, υπήρξε προβουλευτής ο οποίος υποστήριξε ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν πρόκειται να ταξιδέψει στην Αμερική γιατί θα συλληφθεί πάρα αυτά από το FBI, γιατί είναι από αυτούς που τους ελεγχόμενους με βάση και τις καταθέσεις των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Και τα δήλωνε δημοσίως. Επίσης, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι απεδείχθησαν ότι είχαν εμπλοκή στην υπόθεση. Πώς χρήστηκαν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και ποιος θα λογοδοτήσει γι' αυτό. Ενώ εμπλέκονται στην υπόθεση. Και τώρα που κατέπεσε όλη αυτή η ιστορία, κατά πως φαίνεται από το πόρισμα το οποίο έχουμε στη χρήση μας, στη διάθεσή μας, αυτοί οι μάρτυρες θα προστατευτούν όσοι δεν ενέχονταν, εμπλέκονταν στην υπόθεση. Δεν θα υποστούν τις νόμιμες, τέλος πάντων, συνέπειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε από το ρεπορτάζ κάποια στοιχεία γι' αυτό. Βαγγέλη. Κοιτάξτε τώρα. Το όλο πλαίσιο εδράζεται και σε δύο πολύ ευαίσθητα σημεία.
Δεν διαφωνώ στα περισσότερα από όσα είπες. Για να ξεκαθαρίσω. Όχι, εγώ δεν παίρνω θέση. Εγώ στα βάζω ένα ερώτημα. Στα ερωτήματα. Γιατί λέω. Με προβληματίζει. Στα ερωτήματα λέω. Στα ερωτήματα που έχουν και, ενέχουν και ένα πολιτικό σκεπτικό. Δεν θα διαφωνήσω στα περισσότερα. Όμως η όλη ιστορία εδράζεται και ο ελέγχων και σε δύο σημεία πολύ ευαίσθητα. Ο ελέγχων και ο ελεγχόμενος να είναι περίπου τα ίδια πρόσωπα. Αυτό δεν τι μπορεί εννοείς, να συμβεί. Τι εννοείς αυτό. Αυτό δεν το κατάλαβα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Ο διοκόμενος με τον ελέγχοντα να είναι περίπου τα ίδια πρόσωπα. Το ίδιο σύστημα. Και να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν κατάλαβα και πάλι. Ωραία, βοήθησε να το, μας. Να το πω λίγο διαφορετικά. Η Νοβάρτης ξεκινάει μια ιστορία στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη ακριβώς. Ναι, η κομβική χώρα. Η κομβική χώρα για τα φάρμακα σε όλη την Ευρώπη. Ξεκινάει λοιπόν να πληρώνει. Ξεκινάει να στείνει ένα οικονομικό παραμάγαζο. Ένα οικονομικό παρακράτος. Ωραία. Για να στηθεί αυτό το παρακράτος. Όχι μόνο στην Ελλάδα, το έκανε και αλλού. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Και το έκανε βεβαίως. Την ίδια πρακτική που εφάρμοσε και στην Κορέα, ακριβώς. Και στην Ιαπωνία κτλ. Εφάρμοσε και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έτσι. Για εκεί λοιπόν. Μας είπε τι έκανε. Ναι. Στις άλλες χώρες. Ναι, δεν διαφωνώ. Και εδώ. Άστο να μιλήσω. Μας είπε όμως. Τι έκανε. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που μου λες. Ναι, την ίδια λογική ακολούθησε. Για να στηθεί αυτό στην Ελλάδα, δεν μπορεί να στηθεί με τον απλό γιατρό. Μα εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Στις άλλες χώρες πώς έγινε. Αναρωτιέμαι. Στις δεν ξέρω τι γίνανε στις άλλες χώρες. Με τον απλό γιατρό. Εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν μπορεί να στηθεί με τον απλό γιατρό. Δεν αυτό, μπορεί να στηθεί. Διότι αυτό το υπογράφει ο κάθε υπουργός. Ποιο παιδί μου. Τι τιμή. Μα δεν είναι η τιμή. Τι πια, βρε Χρήστο μου, την τιμή. Δεν μπορεί να στηθεί. Δεν λέω ότι ευθύνεται ο κύριος Λοβέρδος, δεν λέω ότι ευθύνεται ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό είναι έρευνα που ή ολοκληρώθηκε ή ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα το δούμε. Και η καταρχήν ο κύριος Λοβέρδος, μια και τον αναφέρουμε, έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση βεβαίως. Του φυσικού του δικαστή. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει και φωνάζει και λέει: γιατί με κρατάτε όμηρο, ή παραπέμψτε με ή απαλλάξτε με. Πολύ και έχει απόλυτο και δίκιο σε αυτό. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι υπό. Δεν μπορεί να είναι πάντοτε με μια σκιά. Ακριβώς. Τώρα, όπως βλέπετε, εγώ δεν μπαίνω στην ιστορία της διαμάχης των δικαστών γι' αυτό, γιατί είναι τα θέματα της δικαιοσύνης έχουν άλλες λειτουργίες. Εμείς σχολιάζουμε τους πολιτικούς αυτή την ώρα. Η δικαιοσύνη έχει πάρει την οδό και εξετάζεται. Έρευνα. Ούτως ή άλλως και η προανακριτική νομίζω εκεί εστιάζει, στις ευθύνες δικαστών που αν θέλετε μπλοκάρισαν τη διαδικασία ενδεχομένως. Όχι, με βάση τα καβλικά. Η προανακριτική δεν εξετάζει το σκάνδαλο Νοβάρτης. Όχι, όχι, αλλά πώς μπλοκάρισαν κάποιοι δικαστές ενδεχομένως χειραγωγούμενοι από πολιτικό πρόσωπο τη διαδικασία διαλεύκανσης του σκανδάλου Νοβάρτης και κατέστη αυτό τελικά. Αυτό εξετάζει η προανακριτική. Ναι, ακριβώς. Πάντως, επαναλαμβάνω, η έρευνα του FBI και η Επιτροπή Κεφαλαγοράς κατέληξαν σε ένα πολύ συγκεκριμένο συμπέρασμα. Πώς γινόταν η δουλειά. Ναι, ποιους λάβανε και πώς. Τις επιτροπές και τους γιατρούς. Και αυτούς τους έλεγε παντού. Αλλά μόνο στην Ελλάδα. Το κωδικό, ψάχναμε υπουργούς. Με το κωδικό αξιωματούχοι, επίσημοι αξιωματούχοι. Και διοικητές τραπεζών. Πάντα τους χαρακτήριζε έτσι. Λοιπόν, να πρέπει δούμε να τώρα. Ναι. Ήθελα να πω και μια κουβέντα για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τα. Εσύ θα τα πεις. Να τα πει ο Βαγγέλης που κάνει το ρεπορτάζ. Όχι, γιατί είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, γιατί ήθελα. Έχουμε την Παπαδημούπολη. Σ' αρέσει αυτό. Ναι, δεν το κρύβω. Ναι, το καταλαβαίνω. Την Παπαδημούπολη. Το παρακράτος του κυρίου Καμένου. Η Παπαδημούπολη. Έτσι. Το παρακράτος του κυρίου Καμένου. Η υπόθεση των αποκαλύψεων μειονή των ηχογραφήσεων, όπου δεν έχει σημασία. Τι πώς, το τι ακούμε έχει σημασία. Το παραμάγαζο, το μαγαζί, με τα λεφτά κτλ. Όλα αυτά μέσα σε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Τώρα, να ακούσω το ρεπορτάζ του Γιάννη. Πάντως, χθες είχαν μια σύναξη. Δεν είπες ρεπορτάζ πάντως. Ναι. Όχι. Όχι, ήθελα να κάνει το intro, την εισαγωγή. Το κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, για να σου δώσει τη δυνατότητα να μας πεις τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδα ότι συζήτησαν αρκετά και για το θέμα Παπά, αλλά και κυρίως για το πώς θα διαφυλάξουν το ηθικό τους πλεονέκτημα. Ναι, το ρεπορτάζ το δικό μου λέει το εξής, ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο χτες ανεβήκανε κατά τη τόνη. Υπήρξε ένας προβληματισμός, υπήρξαν αντιδράσεις απέναντι στην πρακτική του κυρίου Παπά, όλα αυτά τα οποία είχαν διαμειφθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Να σας το πω λιγάκι με ονόματα και σε σχέση με το έτσι όπως εγώ τουλάχιστον το έμαθα. Ο κύριος Τσακαλώτος σήκωσε πολύ ψηλά τους τόνους. Mm-hmm. Ο κύριος Φίλης αντέδρασε απέναντι στον κύριο Παπά, αλλά όχι τόσο έντονα όσο ο κύριος Τσακαλώτος. Αντιθέτως υποστηρίχθηκε ο κύριος Παπάς
και από την κυρία Ξενογιανακοπούλου, την κυρία Μαρίζα Ξενογιανακοπούλου και από τον κύριο Ραγκούση και από την Ρένα Δούρου. Σας λέω ονόματα που το καθένα εκπέμπει. Κάτι σηματοδοτεί, για τις ισορροπίες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέω τα ονόματα χαρακτηριστικά, για να μην αναλέω, τον πολιτικό συμβολισμό του καθενός πολιτικού παράγοντος. Με εντυπωσίασε όμως ότι 8 συγκεκριμένοι άνθρωποι που προχθές δημοσιοποίησαν και ένα κείμενό τους, το λεγόμενο κείμενο των 8, μεταξύ των οποίων ο κύριος Δανέλης, ο κύριος Μπίστης, ο κύριος Χατζησοκράτης, δηλαδή οι προηγούμενοι από τη Δημάρ και από τον κεντρό, ευρύτερο κεντρο αριστερό χώρο, επιτέθηκαν με σφοδρότητα και δρυμύτητα εναντίον του κυρίου Παπά. Αυτό με εντυπωσίασε. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να σας πω ότι το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανώς η προστασία του Νίκου Παπά, διότι εκτιμούν ότι έχει προσφέρει τα μάλα και σε επίπεδο διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά για το πρώτο εξάμηνο που ήταν το πιο δύσκολο διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, και το κυριότερο απ' όλα ότι είναι πάρα πολλά χρόνια σε ηγετικές θέσεις του κόμματος. Βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας, οφείλουμε να πούμε ότι στην εισήγησή του ήταν πολύ δεικτικός απέναντι στον Νίκο Παπά. Τι σηματοδοτεί η επανεμφάνιση Κουβέλη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε λίγο τις επόμενες μέρες για να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Ήταν ο πρωταγωνιστής στο Βρώμικο 89 ο κύριος Κουβέλης. Ο κύριος Κουβέρνησης ήταν υπουργός δικαιοσύνης στη συγκυβέρνηση. Ας λύσουμε και... για το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πρακτικές Βρώμικο 89. Θα πρέπει ίσως να διορθώσεις το Βρώμικο 89, διότι αυτό ήταν επιχειρηματολογία αυτό του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Κόντα σε δύο χρόνια. Όχι, επιχειρηματολογία ΣΥΡΙΖΑ είναι. Και ήταν πολύ πετυχημένος υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Κουβέρνησης. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Επιθεώρηση σε 18 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ξεκίνησε ο Νίκος Χαρδαλιάς εν ώψη του ανοίγματος της 1ης Ιουλίου των πυλών της χώρας στον τουρισμό. 9 χώρες, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνουν σε αποκλεισμό μέχρι νεοτέρας, ενώ ο Ιούλιος ανοίγει τα λιμάνια και για πλοία από το εξωτερικό με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Από την 1η Ιουλίου, όπως όλα δείχνουν, ανοίγουν 41 πύλες εισόδου στην Ελλάδα. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι για 9 χώρες θα εξακολουθήσει να ισχύει ο αποκλεισμός. Μεταξύ αυτών, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Βόρεια Μακεδονία, Ρωσία, Ισραήλ, Εμιράτα και Σαουδική Αραβία. Τα 18 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας επισκέπτεται σιγά-σιγά ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να επιθεωρήσει την τήρηση των μέτρων προστασίας των επιβατών. Την αρχή έκανε στη Ζάκυνθο. Πέρα από οτιδήποτε άλλο προέχει το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Είναι ένα ζήτημα που δεν κάνουμε εκπτώσει σε καμία περίπτωση και είναι ένα ζήτημα που περιβάλλει κάθε μας κίνηση και σε αυτή τη φάση στο άνοιγμα των συνόρων μας και των πτήσεων εξωτερικού σε όλους τους προορισμούς τουριστικούς της πατρίδας μας. Από την Κέρκυρα, ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται. 400 δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα γίνονται κάθε μέρα εδώ στην Κέρκυρα. Μέσα από ένα σύστημα το οποίο θα σας παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε όρους αντιπροσωπευτικότητας των δειγμάτων και μέσα από ένα πρωτόκολλο και έναν αλγόριθμο που έχει επεξεργαστεί ειδική επιστημονική ομάδα μαζί με τους επιδημιολόγους μας. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης μίλησε για τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία εποχιακά, αν αυτά δεν ανοίξουν ή καθυστερήσουν. Εάν τα ξενοδοχεία, τα εποχιακά, δεν ανοίξουν, το επαναλαμβάνω, δεν ανοίξουν, γιατί έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση, τότε οι εργαζόμενοι από μόνοι τους μπορούν να μπουν στο σύστημα της Εργάνη και να κάνουν αίτηση για να μπουν σε διαδικασία αναστολής συμβάσης εργασίας. Από μόνοι τους, χωρίς την αίτηση του ξενοδοχείου. Εάν τα ξενοδοχεία ανοίξουν, όποτε και αν ανοίξουν, μέσα στη διαδικασία του τετραμήνου, είναι υποχρεωμένος ο ξενοδόχος να υποβάλει στην Εργάνη τα στοιχεία των εργαζομένων για να τους βάλει σε αναστολή, αλλά ταυτόχρονα και ο εργαζόμενος. Στην εκπομπή παρεμβάσεις, ο Υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης μίλησε για το μεγάλο στίχημα του τουρισμού συνολικά για την πορεία της οικονομίας μας. Τι θα γίνει λοιπόν αν ο τουρισμός δεν πάει καλά? Πόσο μεγάλο θα είναι το πλήγμα και αν μπορεί να το αντέξει η οικονομία? Η οικονομία θα το αντέξει, γιατί είναι ένα προσωρινό πλήγμα και γιατί έχουμε επαρκή ταμιακά διαθέσιμα στο να το αντέξει. Αυτό είναι σαφές. Όπως είναι σαφές ότι αν είναι βαθύτερη η ύφεση, αν ο τουρισμός όντως δεν καταφέρει να ανακάμψει φέτος καθόλου, πρέπει να κάνουμε περισσότερα μέτρα
Και γι' αυτό και λέγαμε ότι από την αρχή πρέπει να φυλάξουμε δυνάμεις. Ναι. Γιατί δεν ήταν προφανές τι θα συμβεί. Ακόμη και τώρα δεν είναι όμως. Από την 1η Ιουλίου ανοίγουν και οι θαλάσσιες αφίξεις και θα επιτρέπεται πλήρως ο κατάπλους των πλοίων στα ελληνικά λιμάνια, με την προϋπόθεση όλοι οι ταξιδιώτες να συμπληρώνουν με την άφιξη ή πριν επιβιβαστούν συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα. Θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά τεστ και θα υπάρχουν ξενοδοχεία καραντίνα στις πρωτεύουσες των ομών, όπου θα διαμένουν 14 μέρες όσοι έχουν βγει θετικοί στον ιό. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα περιοριστικά μέτρα τηρούνται. Οι στελέχοι του λιμενικού σώματος θα βρίσκονται όχι μόνο κατά την επιβίβαση και την αποβίωση, αλλά και εντός του πλοίου. Θα είναι δύσκολη χρονιά, εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, μάλιστα ιδιαιτέρως για τα ταχύπλοα σκάφη. Η κίνηση και η ζήτηση είναι μηδενική για την ώρα. Μέχρι μέσα Ιουλίου η εκτίμησή μου είναι ότι η Ελλάδα θα είναι έτοιμη με συγκεκριμένα εθνικά πρωτόκολλα. Ίσως θα είναι και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα επανεκκινήσει η κουραζιά. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησε ενημερωτική καμπάνια με τίτλο Enjoy Your Stay and Stay Safe. Απολαύστε τη διαμονή σας και μείνετε ασφαλείς. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, οι ταξιδιώτες θα ενημερώνονται σε τρεις γλώσσες ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση για τα μέτρα αυτοπροστασίας από τον κορονοϊό. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 22 ακόμη κρούσματα κορονοϊού, με τα 10 να φτάνουν από το εξωτερικό, ενώ δεν είχαμε νέο θάνατο. Περιστατικά σε περιοχές που ήταν καθαρές μέχρι τώρα σημαίνουν συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι ο εφησυχασμός μπορεί να γίνει επικίνδυνος για την δημόσια υγεία. 22 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, με τα 10 από αυτά να είναι εισαγόμενα, 7 από πτήσεις και 3 στον Προμαχώνα. 4 ακόμη κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στην Καστοριά, 3 στη Θεσπρωτεία, 2 στην Αττική και από 1 σε Ξάνθη, Ροδόπη και Αλεξανδρούπολη. 11 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ δεν είχαμε κανένα νέο θάνατο. Ανησυχία επικράτησε στο νησί της Ήρου στο άκουσμα της είδησης για το πρώτο κρούσμα κορονοϊού. Δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση ότι υπάρχει έστω θετικό τεστ για το νησί μας. Στο νοσοκομείο της Ήρου έχει βγει και ανακοίνωση η οποία επιβεβαιώνει ότι ούτε νοσηλεύεται ούτε πέρασε κάποιο περιστατικό για να γίνει κάποιο τεστ σχετικά με τον κορονοϊό. Και αυτά τα χειρίζεται ο ΕΟΔΗ με την πολιτική προστασία και τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα. Τα κρούσματα που δεν ξέρουμε πώς δημιουργήθηκαν, αυτά δείχνουν πιο εκτεταμένη εξάπλωση στην κοινότητα. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν ξέρουμε από πού μολύνονται πολλοί άνθρωποι. Όταν αυτός ο αριθμός ανέβει πάνω από 25 ή σε πρώτη φάση και μετά πάνω από 50, θα έχουμε θεματάκια. Τις υγειονομικές αρχές προβληματίζουν μεμονωμένα κρούσματα σε περιοχές που μέχρι τώρα ήταν απόλυτα καθαρές, αλλά και τοπικές εξάρσεις. Υπήρχαν όντως κάποιες εστίες, κάποιες αναζωπηρώσεις, οι οποίες είχαν εξήγηση. Ήταν απόρρια συμπεριφορών συγχρονισμού σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα και γι' αυτό επιβλήθηκαν αυτά τα τοπικής εμβέλειας περιοριστικά μέτρα. Όσον αφορά τώρα στην ουσία κολχικίνη που είχε ελπιδοφόρα αποτελέσματα στην όσο COVID-19, 16 ελληνικά κέντρα με κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες συμμετείχαν σε σχετική μελέτη. Αυτοί που πήραν την κολχικίνη, ασθενείς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, πάντα... Κανονικά. Δεν χρειάστηκε να πάνε σε διασωλήνωση σε ποσοστό της άλλης ομάδος. Οι υγειονομικές αρχές της χώρας μας παρακολουθούν την εξέλιξη των κρουσμάτων σε διάφορες περιοχές, με την ιχνηλάτιση να αποτελεί τη σημαντικότερη, όπως τονίζεται, αντίδραση σε πρώτο χρόνο, ενώ πάντοτε υπάρχει ετοιμότητα για την επιβολή τοπικού lockdown. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα Εξάρχεια για την εκένωση δύο κτηρίων στην Οδό Δερβενίων που βρίσκονταν υποκατάληψη από το 2015. Μέσα στους χώρους δεν βρέθηκαν άτομα, αλλά πλήθος αντικειμένων όπως κράνια, αντιασφυξιογόνες μάσκες, πυροσβεστήρες, λωστοί και κοντάρια που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για έλεγχο. Ακολούθησε η διαδικασία σφραγίσματος των κτηρίων ώστε να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους. Στο ένα από τα δύο κτίρια που είχε καταληφθεί πριν από 5 χρόνια, είχε γίνει πέρυσι συμπλοκή με τους λιμενικούς, οι οποίοι είχαν έρθει αντιμέτωποι με περίπου 50 ένοπλους κουκουλοφόρους. Η Ελλάδα έχει καταρτήσει εδώ και μήνες σχέδιο για την εκένωση καταλήψεων σε ολόκληρη την Αττική, το οποίο λόγω κορονοϊού είχε παγώσει και ως φαίνεται ενεργοποιείται και πάλι. Στις γυναικείες φυλακές στη Βόν θα παραμείνει η 33χρονη Ειρήνη Μούρθου, που κατηγορείται για την αρπαγή της ανήλικης στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα που υπέβαλε η κατηγορούμενη δια του συνηγόρου της να μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Την ίδια ώρα και το αδερφάκι της 10χρονης θα βρεθεί μαζί της στο ίδιο κέντρο φιλοξενίας στη συμπρωτεύουσα.
Στην ίδια δομή φιλοξενίας που βρίσκεται η 10χρονη Μαρκέλα, οδηγείται και ο μικρός της αδερφός με την συνήγορο της οικογένειας να μιλά για μη μόνιμη κατάσταση. Είναι πολύ καλά, είμαι απόλυτα σίγουρη ότι αυτό είναι ένα προσωρινό μέτρο. Την ίδια ώρα απορρίφθηκε το αίτημα του δικηγόρου της 33χρονης για την μεταφορά της από τις φυλακές της Θήβας στον Κορυδαλό. Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι στη Θήβα κρατούνται κατάδικες για ανθρωποκτονίες και άλλα βαριά ποινικά αδικήματα και ως εκ τούτου θα κινδυνεύσει η σωματική της ακεραιότητα. Από τη στιγμή που θα μεταφερθεί γυναικείς φυλακές Θηβών, διότι εκτίθεται σε άμεσο σοβαρό κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και η ίδια η ζωή της. Ο δικηγόρος της 33χρονης ξεκαθάρισε μιλώντας στον Αντένα πως θα παραιτηθεί από την υπεράσπιση της γυναίκας εάν αποδειχθεί πως πίσω από την 33χρονη υπάρχει κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας. Με κεντρικό μήνυμα «Σήκω, πάλεψε, προχώρα» από τον ΟΚΑΝΑ που αναδεικνύει τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες που παρέχονται στους εξαρτημένους για απεξάρτηση καθώς και την υιοθέτηση ενός πιο λειτουργικού τρόπου ζωής, εορτάζεται η σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Η ελληνική αστυνομία δημιούργησε ένα σχετικό σποτ με σύνθημα «Σκέψου τη ζωή σου» αναφέρεται στην ενημέρωση, τη βοήθεια που δίδεται και προτρέπει τους νέους να μιλήσουν για το πρόβλημα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Γύρνα την πλάτη στα ναρκωτικά. Σκέψου το μέλλον σου. Ενημερώσου για τους κινδύνους από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ζήτησε βοήθεια από κάποιον που εμπιστεύεσαι. Μίλησε στους αρμόδιους φορείς. Προστατεύσου, απευθυνόμενος στις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας μέσω του τριψήφιου αριθμού 109. Είμαστε εδώ για σένα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού blueskytv.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια εκπομπή παρεμβάσει με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.